Οι τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον-Μόσχας ρίχνουν βαριά σκιά στη σύνοδο των G20 που ανοίγει τις πύλες της στην Αγία Πετρούπολη. Η αντιμετώπιση του Συριακού ζητήματος δεν αποτελεί ωστόσο το μοναδικό αγκάθι στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις, όπως εξηγεί ο ειδικός απεσταλμένος του Euronews, James Φρέινι. Οι δεσμοί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας βρίσκονται στα χειρότερα επίπεδα από το τέλος του ψυχρού πολέμου μετά το σύριαλ της υπόθεσης Snowden, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εμπορικές σχέσεις και τη διαχείριση της Συριακής κρίσης. Οι σχέσεις Ομπάμα-Πούτιν έχουν παγώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προοπτική κατηδίαν συνάντησης τις δύο επόμενες μέρες. Η ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού Ομπάμα στη Μόσχα ήρθε μετά την απόφαση της Ρωσίας να παράσχει άσυλο στον Έντουαρντ Σνόντεν. Αναλυτές εκτιμούν ότι η άβυσος που χωρίζει σήμερα τις θέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τη Συρία έχει τις ρίζες της σε αυτό το περιστατικό. Η πιο καθοριστική στιγμή ήταν πιθανότατα η υπόθεση Σνόντεν, δεδομένου του γεγονότος ότι σε αντίστοιχη περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν υπόπτους προς τη Ρωσία. Η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης θεωρήθηκε μάλλον προσβλητική, σημειώνει ο David Shore, ειδικός αναλυτής σε θέματα αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Στο περιθώριο της Συνόδου των Ηγετών των 20 ισχυρότερων οικονομικά κρατών του πλανήτη, αναμένονται πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση της Συριακής κρίσης. Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσημης ατζέντας. Προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη με διαφάνεια και η δημιουργία θέσεων εργασίας.